γνώση του Δημόκριτου ή του Πυθαγόρα που βγήκανε αργότερα, ας πούμε, διάφοροι, ας πούμε, ο Τέσλα και δεν ξέρω ο Κοπέρνικος βγήκε εκεί. Μα αυτά τα είχαν επί προχιλιάδων ετών κάποιοι άνθρωποι που έτυχε, δεν ξέρω πώς, να βρεθούν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Δεν είναι τυχαίο. Έτυχε, δεν ξέρω πώς πάει στους εξωγήινους. Δεν είναι τυχαίο. Στην άλλη θεωρία του Νότιου ότι η αρχική τέτοια της γης ήταν εξωγήινη. Σαφέστατα. Το πιστεύεις αυτό? Απόλυτα. Είναι το μόνο που πιστεύω. Ότι δεν εξελιχθήκαμε, ας πούμε, από τον Πίθηκο και τα λοιπά και έτσι αλλιώς και τον Τυρανόσαυρο. Όχι βέβαια. Όχι. Όχι. Το ανθρώπινο είδος που έχει διάφορες φυλές, όπως είναι η ερυθρόδερμη, η λευκή, η κίτρινη, η μαύρη κτλ. Δεν είναι από αυτόν εδώ τον πλανήτη. Από μινάρια του γαλαξία μας είμαστε. Δηλαδή ότι από πράσματα υπήρχαν, η δική μου άποψη είναι αυτή, και θα το δούμε μπροστά μας αργότερα, μπορεί να μην ζούμε εμείς, θα το δουν οι επόμενοι. Λοιπόν, τα αποβράσματα του γαλαξία μας θα στείλανε εδώ πέρα. Λες ότι είμαστε απικία ανεπιθύμητων, ναι, δηλαδή. Είμαστε η απικία, η Αυστραλία του γαλαξιακού μας συστήματος. Στείλανε εδώ τους μυστήρους να σκοτώνονται μεταξύ τους. Στείλανε εδώ τους τα απομεινάρια, τα παράσιτα. Αυτό είναι μια ιδέα που λες ή πραγματικά το πιστεύεις ότι... Πραγματικά το πιστεύω ότι έχουμε άμεση σχέση με το περιβάλλον μας και ότι υπάρχουν πολιτισμοί πολύ πιο προηγμένοι από εμάς και ότι ο άνθρωπος έχει υπάρξει ταξιδιώτης, υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος, κάτι σαν εμάς ας πούμε, το οποίο ταξιδεύει στο διάστημα. Και για τον Παρθενώνα και για τις πυραμίδες έχει δεν τα έχουν φτιάξει τώρα αυτά οι δικοί μας, να πούμε, κουβαλάγανε στην πλάτη τόνους ατέλειους. Τώρα μην μου το χαλάς, είπαμε ότι είμαστε Έλληνες εθνικιστές και θα αφιερωθήσουμε και τον Παρθενώνα να τον κάνουν εξωγήινη. Δεν σε με έχεις μπερδέψει να πω. Οι Έλληνες τον κάνανε, εκεί ήταν οι Έλληνες, εμείς είμαστε οι Έλληνες. Εμείς είμαστε οι Έλληνες ρε παιδιά, έχει τρελαθεί τελείως. Θα πάω στη Χρυσή Αυγή, θα με πετάξουν έξω σαν αδιάβαστο τελείως. Εμείς είμαστε Έλληνες τώρα, τι σχέση έχουμε με την Ελλάδα? Είναι δυνατόν να πούμε να φτιάχνουμε τον Παρθενώνα οι προγονείς μας και εμείς να φτιάχνουμε κοτέτσια? Και να είμαστε σαν κοιόμια, μικρή μεγάλη στο δύο καφέ. Είναι δυνατόν, γιατί η κυβέρνηση που έκανε τον Παρθενώνα μετά χρεοκόπησε. Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ήταν Έλληνας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι φτιαγμένο από χέρια και μυαλά σαν τα δικά μας. Είναι προηγμένη η τεχνολογία και της Σφίγγας και της Πυραμίδος και του Παρθενώνα και αυτά που έχουν φτιάξει οι Μάγια και έχουν αφήσει. Είναι άλλα. Δεν τα έχουμε φτιάξει εμείς. Δεν μπορούσαμε, αν μη τι άλλο, τότε να τα κάνουμε. Γιατί αν μπορούσαμε τότε, θα μπορούσαμε τώρα με πολύ μεγάλη ευκολία. Δεν μπορούμε τώρα. Τώρα μπορούμε του βοβού να πούμε κάτι τετράγωνα κοτιά, με γυαλιά και τέτοια. Δεν γίνεται. Είμαστε άλλοι. Εμείς κατοικούμε τη χώρα των Ελλήνων και καπηλευόμαστε το παρελθόν. Αδερφάκι μου, θα είμαστε Έλληνες εθνικιστές ή δεν θα είμαστε? Αν είχαμε το ανάλογο ανάστημα, τότε θα είχαμε ονομαστεί Έλληνες και εμείς. Εμείς είμαστε σαν Έλληνες. Σαν Έλληνες. Από το σαν Έλληνες. Είναι μία λέξη. Σαν Έλληνες. Εσύ έχεις δει ο εξωγεινόντα? Ναι, από μικρός. Ή μόνο τηλεπαθιακά επικοινωνείς? Πλέον και τηλεπαθητικά, ναι. Αλλά έχω δει και ορατός με το γυμνόφθαλμο. Βλέπω συνέχεια πλέον. Πρώτα τα βλέπα σαν σκάφη, ναι. Τώρα τα βλέπω κυρίως σαν οντότητες, ναι. Και σαν σκάφη. Ναι. Θα με καλέσουν, ναι, στα σκάφη τους προκειμένου να λάβω τις πληροφορίες και τη δόνηση στην ενεργειακή, ώστε να γιώσω το φως αυτό της εκεί συνειδητότητας που ανήκει το ανάλογο σκάφος. Αφήνω τα μαλλιά μακριά. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα μαλλιά, οι τρίχες δηλαδή, είναι κεραίες, λειτουργούν ως κεραίες, που λαμβάνουν πληροφορίες από τον αιθέρα. Έχουν μεγαλώσει τα πέλματά μου μέσα σε 3 χρόνια. Από εκεί που φορούσα 47 νούμερο παπούτσι, αυτή τη στιγμή φοράω 51. Έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ τα δάχτυλα, κυρίως στα μεγάλα, και λειτουργούν σαν οθόνες. Είμαι ένα μέσο εμφόρησης της ευθείας ενέργειας εδώ στη Γη. Μέσα πώς είναι τα σκάφη? Μπορείς να πεις ότι είναι και σαν διαστημόπλια, να σου το πω. Δηλαδή έχουν πιδάλια, μόνο που δεν είναι υλικά. Έχουν καντράν, έχουν τιμόνια, έχουν κινητήριες μηχανές, οι οποίες φυσικά είναι συμβατές, ναι, και δεν βρωμίζουν, να το πω χοντρικά, το σύμπαν. Ναι. Έχω ένα ζευγάρι γνωστό μου, εκ των οποίων ο άνδρας κατάγεται από την Ανδρομέδα, από το γαλαξία της Ανδρομέδας. Η γυναίκα είναι από τον αστερισμό του Κύκνου. Ναι. Και τα δύο τους τα παιδιά τα έχουν κάνει χωρίς σεξουαλική πράξη κατόπιν επικοινωνίας με τα σκάφη τους. Τι μόρφη έχουν τα παιδιά? Τα παιδιά έχουν
φυσιολογικότατη. Ναι, μόνο που είναι αυτά που λέμε τα παιδιά ίντιγκο. Δηλαδή είναι έτοιμη, απεσταλμένη του φωτός.